επιδόματα. Όχι βέβαια, κλείσαμε την δεύτερη αξιολόγηση όπως ξέρετε. Επιτυχώς κατά την άποψή μου. Δηλαδή δέχτηκαν οι εταίροι ότι πρέπει να βάλουμε το 760 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό τόσο που στοιχίζει το ΚΕΑ για την εφαρμογή για ένα χρόνο. Επίδομα αλληλεγγύης. Και επομένως δεν απαιτούνται κόψιμο επιδομάτων για το 17 πλην ορισμένων ελαχίστων, δηλαδή συνολικά 8 εκατομμυρίων για να καταλάβετε, τα οποία επικαλύπτονται πλήρως από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Είμαστε ευτυχείς λοιπόν γι' αυτό. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική. Όπως ξέρετε έχει τρεις πυλώνες, δεν είναι μόνο εισοδηματικό, αλλά έχει υπηρεσίες, ο δεύτερος πυλώνας και ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος θα υλοποιηθεί πολύ γρήγορα επίσης, αναφέρεται στο 10% τουλάχιστον έβρεσης θέσεων εργασίας για όσους μπουν στο ΚΕΑ. Δεν μου λέτε... Το ΚΕΑ αφορά, κύριε Παπαδάκη, 700.000 θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση. Όχι, κύριε Παπαδάκη, όπως ακριβώς το γνωρίσαμε στην πολύ επιτυχημένη εφαρμογή των 30 Δήμων, έχουμε εκπαιδεύσει ήδη 100 Δήμους και προχωράμε στους άλλους 200 εκπαίδευση τον επόμενο καιρό. Είναι τα ίδια μέτρα και τα ίδια κριτήρια που ξέρουμε. Δηλαδή θα διατηρηθεί η κατάσταση της, θα διατηρηθεί το επίδομα επιδότηση ενοικίου. Όχι κύριε Παπαδάκη, ούτε η κατασύντηση ούτε το επίδομα ενοικίου, δηλαδή όλα τα μέτρα της ανθρωπιστικής κρίσης τελειώνουν εδώ και ενσωματώνονται όπως καταλαβαίνετε στο κοινωνικό εισόδημα. Δηλαδή θα παίρνουν κάποια... Το είπα. Θα παίρνουν κάποιο πολύ, ποσό... Θα πούμε και πάνω. Θα παίρνουν μισό λεπτό, μόνο μια ερώτηση. Δεν κάθισε Γιώργο. Θα παίρνουν δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα μας έβγαλε είδηση. Λέει ότι καταργείται η επιδότηση ενοικίου, καταργείται η κάρτα σύντησης και ότι με το κοινωνικό εισόδημα αυτό, δηλαδή με ένα ποσό το οποίο θα δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, μήπως όμως ο συμψηφισμός, δηλαδή τι έπαιρνε για κάρτα σύντησης, τι έπαιρνε για επιδότηση ενοικίου, τι έπαιρνε για επιδότηση πετρελαίου, μήπως αυτά αθροιζόμενα μειωθούν. Αυτά έμειναν, καλά κάνεις Γιώργο και τα επισημαίνεις, γιατί αυτά ακριβώς έμειναν αναπάντητα. Εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να ρωτήσουμε και για τα υπόλοιπα επιδόματα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το